δύο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα, με δικά στη δική σου μοίρα. Με τη Ρένα Βλαχοπούλ, που θα μου πεις εμένα. Για να σε δω, φύγαμε. Ας δούμε μερικές σκηνές από την ταινία. Παξιρίνη, μην σε κλείερη, σε παρακαλώ. Δεν είπα τίποτα, δεν μιλώς πολύ, σε τίποτα, δεν θέλω. Λοιπόν, στο κομμωτήριο του Ζόρος και πες θα περάσω τη μία η ώρα κάνω τα μαλλιά μου. Μάλιστα. Σε αρέσει το καπέλο μου. Πάρα πολύ. Τι κάνει. Να δεις από μέσα τι γίνεται. Ωραία. Μα τι γιατί, Χρυσή μου, όταν ήμουν παντρεμένη δεν είχα πεθερά, τώρα έχω τα αδέρφια μου και τις υπηρέτρια. Για να σ' αφήσω, μωρέ, τι γίνεται. Λοιπόν, ακούω να τις προπάσεις συζητήσεις, σήμερα το μεσημέρι με έχεις καλεσμένη στο σπίτι σου. Σε έχω εγώ καλεσμένη στο σπίτι μου. Μία και θα πας στο Παρίσι. Αχ, μωρέ, και δεν έχω μαγειρέψει τίποτα. Και πότε είχες μαγειρέψει. Και πότε είχες μαγειρέψει. Απορώ αυτός ο άντρας πως σε ανέχεται, αδερφούλα μου, ούτε ένα αυγό δεν μπορείς να φράσεις. Α, είσαι μια υπέροχη εκείνο το βράδυ, υπέροχη. Αλλά και χθες, και χθες είχες πολύ γούστο. Είχα. Δεν μου λες βραθεόφωνη. Πότε τα κουβεντιάσατε. Εγώ σε παρακολουθούσα όλη τη νύχτα και δεν κατάλαβα τίποτα. Και τώρα που έπαιζε βιολί μου σιγοψιθύρισε, πότε θα σας δω. Και εγώ του σιγοαπίνησα αύριο τη μία όπως τίποτα. Εσύ το ξέρεις ότι σήμερα παρουσιάζεται στην τηλεόραση. Ξέρω και τίποτα άλλο. Μου είπε και μου ξέρεις τι μου είπε, ότι το πρώτο τραγούδι σας παρακαλώ λέει κυρία μου να το προσέξετε διότι το έχω γράψει ειδικά για εσάς. Μα, μη μου πεις ότι έγινες και μούσα. Θα βαρετάρες αυτή την ηλικία έγινε και μούσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μούσα και στο τέλος καταντάς μουσείο. Τζέννη, άκουσε, έχω σπουδαία νέα. Η νέα. Θυμάσαι μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν. Τι συζήτηση. Σχετικά με τον Τζόρτζι που ενδιαφέρεται για σένα. Ποιο Τζόρτζι. Το καθιστοπά. Κουφό. Δεν θα το τσέει τώρα τι κουφό σου. Όχι, φω. Φω, θεό, κουφό, όχι, κουφό. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα. Τι σήμερα. Το πρωί. Τι το πρωί. Δεν μου λες τα βρόλεξο, θα λύσουμε για να ξέρω τι γίνεται. Δεν άσε με βρετσέ, ναι. Ωραία, πες να το πω. Λοιπόν, σήμερα το πρωί. Ο Τζόρτζης, ο Χατζηθωμάς, ήρθε από το Λονδίνο. Σόπα. Ο Χατζηθωμάς. Ο κουφό. Ωραία, να βάλουμε να ρίξουμε πυροτεχνήματα. Στάσου Τζέννη, στάσου Τζέννη, γιατί με παθαίνεις. Αν θυμάμαι καλά τότε, καταρχήν είχες δεχθεί. Μίλα άλλο κατά αρχήν, άλλο κατά το μέσον και άλλο κατά το τέλος. Διότι έχουν μεσολαβήσει ορισμένα πράγματα. Ωραία, ορχήστρα έχει το μαγαζί. Αχ, καλησπέρα, παιδιά μου, με συγχωρείτε.
συγχωρείτε που άρχισα, αλλά κλείσει τη δουλειά σα για σήμερα. Τζένι, με συγχωρείτε, Τζένι, να σε γνωρίσω με τον κύριο Χατζηθωμά. Κυρία μου. Χαίρο πολύ. 25. Λέω ότι χαίρο πολύ. Ναι, υπάρχει να πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά. Καλά, εσείς από πού με θυμάστε, αδύνατο. Σας έχω δει. Πού. Το μουσείο. Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε. Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε. Πώς είπατε. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει. Εμπρός. Εσείς, αγάπη μου. Ορίστε. Ποιον θέλετε, παρακαλώ. Λάθος, με συγχωρείτε. Είδατε τι. Λάθος, λέει, και το κλείσε. Τι άντρας ήτανε? Ναι, άντρας. Κάποιος άντρας που γύρευε την αγάπη του. Και αυτά συμβαίνουν καμιά φορά στα δύο. Για, έλα εδώ εσύ. Άσε με, γιατί έχω κόσμο τώρα. Τζένι! Όξι και ξερός. Επιτέλους. Χαίρετε, τελκτικοτάτη μου, κυρία. Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω αυτά τα οδηγά άνθη. Ωραίο το ζαχαροβατικό. Χαίρομαι που σας αρέσουν τα λουλούδια. Ευχαριστώ, λοιπόν, περάστε, κυρία. Λοιπόν, εμείς οι δύο κάτι έχουμε να πούμε. Μα γιατί φωνάζετε? Τι του λες τώρα? Για να ακούσετε. Ακούω. Έβαλα καινούργια μπαταρία στο ακουστικό. Μπράβο. Καθίστε. Ναι, παρακαλώ. Όχι, καθίστε. Σας παρακαλώ. Μα καθίστε, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Από καιρό περίμενα αυτή την υπέροχη στιγμή που θα είχα την ευτυχία να ζητήσω να μοιραστείτε το υπόλοιπο της ζωής μου με μένα. Το υπόλοιπο. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε πόσο είναι το υπόλοιπο της ζωής. Δεν μου λες από πίεση πώς πας. Λίγα πράγματα. Από αθλητικά. Λίγα πράγματα. Από ζάχαρο πώς πας. Λίγα πράγματα. Δηλαδή είσαι λυκόπουλο που λέμε. Άθιμο. Είσαι εσύ λίγο απ' όλα είσαι. Αυτό είναι το κακό.